Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος, γεια σας, καλό μήνα. Μπήκαμε πλέον στο Σεπτέμβριο και η εκπομπή Γκολ και Θέαμα αρχίζει σιγά σιγά να βρίσκει τους παλιούς της ρυθμούς, τους ρυθμούς τους πιο αγωνιστικούς. Σήμερα ουσιαστικά καλό σε χώνιο των πραγμάτων είναι η τελευταία καλοκαιρινή, θα έλεγα, του καλοκαιρινού πλάνου εκπομπή που γράφεται εδώ στον πολύ ωραίο χώρο του ξενοδοχείου Άγια, που μας φιλοξένησε όλο το καλοκαίρι, για να το ευχαριστήσουμε για όλες τις εκπομπές που κάναμε, γιατί δεν σταματήσαμε καθόλου όλο το διάστημα του καλοκαιριού με τις συνεντεύξεις που είχαμε. Και λέω ότι είναι μάλλον η τελευταία, γιατί αν ο προγραμματισμός ισχύσει και την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο, έχουμε τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στη Δόξα Βόλακα και τον Παδραμαϊκό. Στην ώρα της εκπομπής της Δευτέρας θα παίξει ο αγώνας του Βόλακα με τον Παδραμαϊκό, και μετά 16 του μηνός, καλώς εγώνων των πραγμάτων, έχουμε την πρεμιέρα στην Α κατηγορία. Οπότε εσείς θα είστε συντονισμένοι από τα στούντιο πλέον στις 18 Σεπτεμβρίου τη Δευτέρα, για να έχουμε την καθιερωμένη εκπομπή Γκολ και Θέαμα με στιγμιότυπα από τους αγώνες, δηλώσεις των προπονητών και όλα τα σχετικά. Άρα σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, ίσως είναι και η τελευταία καλοκαιρινή μας εκπομπή, αν δεν αλλάξει το καλεντάρι όπως έχει προγραμματιστεί. Όπως βλέπετε δίπλα μου είναι ο πολύ γνωστός προπονητής Στράτος Κονταξής, προπονητής στη Δόξα Πετρούσας φέτος, αλλά πέρσι με αξιόλογη παρουσία τόσο με την ομάδα του Δοξάτου στο ξεκίνημα της σεζόν, όσο και αργότερα με τον Μακεδονικό Αλιστράτης. Πορεία πολλά χρόνια, πετυχημένη πορεία σε πολλούς πάγκους δραμηνών ομάδων. Θα έχουμε την ευκαιρία μαζί του να μιλήσουμε για το σχεδιασμό της Πετρούσας. Άλλωστε, βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Να σχολιάσουμε τα τεκτενόμενα για το περσινό πρωτάθλημα, που έχει εικόνα, μια και ήταν σε δύο διαφορετικές ομάδες και τα έζησε από μέσα βλέποντας όλες τις ομάδες. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Στράτο, θα μου επιτρέψεις τον ενικό, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Σε έχω και σε ιδιαίτερη εκτίμηση. Καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση, αν και σταλιπώρησα λίγο. Εντάξει, λογικό είναι. Τα προγράμματά μας το καλοκαίρι είναι λίγο περίεργα. Ο προγραμματισμός ήταν λίγο δύσκολος. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου. Έτσι, σαν ξεκίνημα, να μου πεις λίγο για αυτή τη συμφωνία σου με την Δόξα Πετρούσας. Ένα καινούριο κεφάλαιο στην καριέρα σου, σε μια ομάδα που ουσιαστικά αλλάζεις λίγο το τοπίο, γιατί σε συνηθίσαμε και από πέρσι σε ομάδες κυρίως που κινδυνεύαν με υποβιβασμό, σε λύσεις δηλαδή που προσπαθούσες να κρατήσεις την επιβίωση κάποιες ομάδες. Τώρα πας σε μια ομάδα με πολύ βαριά φανέλα, μια ομάδα που ανεξάρτητα από τις κινήσεις που κάνει μεταγραφικά πάντα την έχουμε στα υψηλά σκαλοπάτια του βαθμολογικού πίνακα. Πώς ήρθε η πρόταση, πώς το σκέφτηκες και πες μας για αυτή τη συμφωνία, αν είσαι ικανοποιημένος τώρα με το ξεκίνημά της. Ναι, λοιπόν, η πρόταση περίπου, η επαφή με την Πετρούσα έγινε πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, και οι άνθρωποι, χωρίς να θέλουν να ενοχλήσουν ή μάλλον με ενόχλησαν πολύ προσεκτικά, μου είπαν αν είμαι δεσμευμένος για την επόμενη χρονιά. Ήμουν στην Αλιστράτη 2 μήνες πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, 1,5-2 μήνες πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, έγινε η επαφή. Τους είπα ότι δεν είμαι δεσμευμένος με την ομάδα της Αλιστράτης και αν θυμάμαι καλά, τελείωσε το πρωτάθλημα 7 του μήνα και στις 9 είχαμε το πρώτο ραντεβού. Εντάξει, η Πετρούσα είναι μια ιστορική ομάδα, βαριά φανέλα, πρωταγωνιστή συνέχεια στο πρωτάθλημα του τοπικού πρωταθλήματος, του Α τοπικού πρωταθλήματος. Στη συζήτηση που κάναμε, θεωρώ ότι συμφωνήσαμε πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί τα θέλω της διοίκησης της ομάδας Πετρούσης και τα δικά μου συμπίπταν, και ποια ήταν τα θέλω της ομάδας Πετρούσης, ήταν ότι η ομάδα, λόγω της βαριάς φανέλας και της μεγάλης ιστορίας, ήθελε να πρωταγωνιστήσει το πρωτάθλημα, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσει να εντάξει παιδιά μικρής ηλικίας στο ρόστερ, όσο επιτοπλίστων παιδιά του χωριού, έτσι ώστε μετά από 3-4 χρόνια, 5 χρόνια, αυτή η ομάδα να βασίζεται στα δικά της παιδιά. Και έτσι ήρθε η συμφωνία. Οι δύο προηγούμενες ομάδες μου, την προηγούμενη χρονιά, και το Δοξάτο και η Αλιστράτη, και για την ερώτηση που έκανες ότι συνήθως πήγαινα σε μικρομεσαίες ομάδες, ναι, όντως πήγαινα συνήθως σε μικρομεσαίες ομάδες. Όχι ότι δεν μ' άρεσε να, αν και υπήρχαν προτάσεις αρκετές φορές, να πάω σε μια ομάδα που ενδεχομένως κάνει πρωταθλητισμό ή να πρωταγωνιστεί άμεσα κάθε χρόνο στο τοπικό πρωτάθλημα, αλλά είτε οι συγκυρίες, είτε γιατί τα πιστεύω μου, το σκεπτικό μου δεν ταιριάζαν με κάποιες φιλοσοφίες ομάδων, έτσι επέλεγα αυτές τις ομάδες. Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο για την παρουσία της Πετρούσας φέτος στο πρωτάθλημα. Θα μου πεις
καταρχήν αν από το ξεκίνημα είσαι ευχαριστημένος από την συνεργασία που έχεις με τους ανθρώπους της Πετρούσας, αν θεωρείς ότι είναι πλεονέκτημα ότι πλέον είσαι σε μια ομάδα που ουσιαστικά δεν είναι ένας παράγοντας, γιατί συνηθίζουμε σε ομάδες που είναι πιο χαμηλά στη βαθμολογία ουσιαστικά ένας άνθρωπος να τρέχει όλη την ομάδα, άντε με τη βοήθεια ένας ακόμη δύο με το ζόρι. Η Πετρούσα έχει ένα συμβούλιο με παρουσία πολλών ανθρώπων, από τον Νίκο Γιαγκούλα, τον Πέτρο τον Παπαδόπουλο, τον Γιάννη τον Μουρβετίδη, τον Δημήτρη τον Κότιο, τον Γιώργο τον Τόγιο, τον Ζεδαμάνη, δηλαδή πάρα πολλούς παράγοντες και παλιούς ποδοσφαιριστές, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, που είναι κοντά στην ομάδα. Είναι έτσι όπως τα θέλεις όλα, στα ποδητήρια, στον τρόπο που δουλεύετε, στην προπόνηση, στη συνέπεια που υπάρχει μεταξύ λόγων και έργων μεταξύ σας. Η ομάδα της Πετρούσας βασίζεται σε ένα πολύ καλό διοικητικό σχήμα χρόνια τώρα. Δεν μιλάω μόνο για το σημερινό, για το φετινό ή τον τελευταίο χρόνο, μιλάω και των προηγούμενων χρόνων με τον Κότιο, τον Γιώργο και. Είναι μια ομάδα διοικητική η οποία είναι περίπου νεαρής ηλικίας, περίπου στην ίδια ηλικία, είναι μια ομάδα περίπου από 30 μέχρι 40 χρονών. Όλοι γνώση του ποδοσφαίρου, όλοι παλιοί ποδοσφαιριστές. Οπότε είναι και πιο κοντά στην ομάδα στους ποδοσφαιριστές ηλικιακά εννοώ. Και από πίσω έχει ένα χωριό το οποίο στηρίζει ανεξάρτητα αν η ομάδα πρωταγωνιστεί ή δεν πρωταγωνιστεί. Το άλλο βασικό είναι ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα στα ποδητήρια μεταξύ ποδοσφαιριστών. Αυτό φυσικά μπορείτε να το καταλάβετε όλοι, γιατί όποιος ποδοσφαιριστής εκτός Πετρούσας έρθει στην ομάδα της Πετρούσας, είναι δύσκολο να φύγει. Δεν θέλει να φύγει, τον αρέσει το κλίμα, τον αρέσει το περιβάλλον και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εγώ πιστεύω ότι σαν προπονητής, ότι μια ομάδα για να πάει καλά θα πρέπει να υπάρχει μια συνάρτηση τριών πραγμάτων. Το πρώτο είναι φυσικά να είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Το δεύτερο είναι να υπάρχει καλή λειτουργία στην ομάδα και το πιο βασικό για μένα είναι η καλή ψυχολογία και τα καλά αποδητήρια, τα οποία τα έχει αυτή τη στιγμή η Πετρούσα. Τώρα στην ερώτησή σου, Δημήτρη, αν είμαι ευχαριστημένος από τη συνεργασία, από τη συμφωνία μέχρι τώρα στη συνεργασία με την ομάδα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Ξεκινήσαμε ένα τεράστιο ρόστερ. Φτάσαμε σημείο τις πρώτες δύο εβδομάδες να είμαστε 33-34 ποδοσφαιριστές. Δεν σας κρύβω ότι τα πρώτα δύο φιλικά είχα πρόβλημα, γιατί αναγκαστικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσω όλους τους ποδοσφαιριστές έτσι ώστε να πάρουν χρόνο συμμετοχή στα πρώτα δύο φιλικά. Και αναγκαστικά κάποιοι παίξαν 20 λεπτά, 30 λεπτά έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν όλοι. Υπήρχαν φυσικά κάποιες απώλειες στην πορεία. Είναι κάποιοι φοιτητές που θα σπουδάσουν μακριά και αναγκαστικά θα φύγουν. Αποχώρησαν κάποιοι ποδοσφαιριστές από την ομάδα έτσι ώστε φτάσαμε σε ένα ρόστερ περίπου αυτή τη στιγμή 27-28 ποδοσφαιριστών. Πάλι για μένα είναι μεγάλο, αλλά θεωρώ ότι είναι ένας καλός αριθμός με βάση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο ρόστερ των 27-28 ποδοσφαιριστών ποδοσφαιριστές ηλικίας 14 και 15 χρονών με τον αριθμό 8 με 9 ποδοσφαιριστών. Σε αυτά τα παιδιά θα προσπαθήσω και ήδη έκανα μεγάλη προσπάθεια και θα κάνω ακόμη προσπάθεια να τα εντάξουμε σταδιακά, ήδη χωρίς να θέλω να προτρέξω κάτι. Οι δύο ποδοσφαιριστές 14χρονοι, 15χρονοι θεωρώ ότι θα διεκδικήσουν θέση στην ομάδα. Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό, γιατί θέλουμε νέα παιδιά να βλέπουμε στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, νέα παιδιά να παίζουν στις αρχικές εντεκάδες των ομάδων. Ανέφερες για το ρόστερ, αλλά η Πετρούσα είναι γεγονός ότι δεν ακούστηκε πολύ μεταγραφικά. Δηλαδή, μεταγραφικά ακούστηκαν άλλες ομάδες, οι οποίες ενίσχυσαν πολύ το ρόστερ τους και τουλάχιστον αντικειμενικά, αν το δούμε, η βάση ρόστερ, όπως λένε όλοι, δεν συγκαταλέγουν την Πετρούσα μέσα στα φαβορί για να διεκδικήσει τον τίτλο. Και νομίζω ότι δεν είπε και η Πετρούσα φέτος, ίσως για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, ότι πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Και δεν το δείξαν και οι κινήσεις της μεταγραφικά. Πιστεύεις ότι μπορεί η ομάδα να γίνει η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος και να μπει σφήνα σε κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή τουλάχιστον τα προγνωστικά δεν την δίνουν ότι είναι ένα από τα φαβορί? Μεταγραφικά η αλήθεια είναι ότι δεν κάνουμε το μεγάλο μπαμ εισαγωγικά ή τα μεγάλα μπαμ εισαγωγικά για να πάρουμε κάποιους ποδοσφαιριστές και πάλι εισαγωγικά ανεγνωρισμένης αξίας. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε κάποιες κινήσεις για να πάρουμε κάποιον ποδοσφαιριστή αρκετά καλό μεσοεπιθετικά, αλλά σε συζήτηση μαζί με τη διοίκηση δεν θέλαμε να χαλάσουμε τις ισορροπίες με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές
το υπόλοιπο ρόστερ της ομάδος. Και η δικιά μου φιλοσοφία και η φιλοσοφία της ομάδος, της διοίκησης της ομάδας, αυτή ήταν να μην χαλάσουμε τις ισορροπίες και φυσικά δεν γίνεται, Δημήτρη, να προσπαθήσεις να εντάξεις 2, 3, 4 πιτσιρικάδες μικρής ηλικίας 14-15 χρονών στην ομάδα και ταυτόχρονα να θέλεις να κάνεις μεταγραφές αξίας και ταυτόχρονα να προσπαθείς να κάνεις πρωταθλητισμό. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Και επειδή έχω αρκετά παραδείγματα από ομάδες αυτού του είδους και θα πάω αρκετά μακρύτερα, πιο πίσω δηλαδή, στην ομάδα του χωριού μου που ήμουν και εγώ προπονητής πάρα πολλά χρόνια. Ήμουν βοηθός του Γιώργου του Λάλα, μια χρονιά βοηθός του Γιώργου του Κυριάδη και μετά 2 χρόνια πρώτος προπονητής. Τις ξέρεις τις χρονιές εκείνες, πρωταθλητισμός στην Α, Δ, Εθνική, Γ, Εθνική, επαγγελματική στους δύο ομίλους. Που από πίσω είχαμε αρκετούς ποδοσφαιριστές μικρής ηλικίας οι οποίοι ήταν πολύ καλοί σε ποδοσφαιρική αξία, αλλά δυστυχώς από το βάρος του πρωταθλητισμού κάποια παιδιά χαθήκαν. Δεν γίνεται αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει και αυτό ακολουθήσαμε. Τώρα για την ερώτησή σου ότι αν η Πετρούσα κάνει το μπαμ ή είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος. Αυτά είναι η συνάρτηση, Δημήτρη, αρκετών πραγμάτων. Είναι φυσικά να μην έχεις απόλυση τραυματισμών ή κάποιον απολειών ποδοσφαιριστών για είτε επαγγελματικούς λόγους είτε για διάφορους άλλους λόγους και ταυτόχρονα ίσως παίζει και λίγο η ψυχολογία των πρώτων αποτελεσμάτων. Εγώ θεωρώ ότι η ομάδα της Πετρούσας έχει αρκετά καλό ρόστερ, χωρίς να θέλω να υπερβάλλω. Στόχος μας είναι φυσικά, αν είναι δυνατόν, να είμαστε στην εξάδα και θα είναι μεγάλη επιτυχία αν είναι στην εξάδα σε συνάρτηση με αυτά που θα εντάξουμε μικρούς ποδοσφαιριστές στην ενδεκάδα. Και εκείνο που θέλω να πω ότι κάποιοι βλέπουν τα αποτελέσματα των φιλικών παιχνιδιών. Τα φιλικά παιχνίδια θέλω να πω ότι είναι για τους προπονητές. Δεν είναι ούτε για τον κόσμο, ούτε για τις αντίπαλες ομάδες να βλέπουν τα αποτελέσματα και να κρίνουν από τα αποτελέσματα των φιλικών αγώνων το τι θα κάνει η ομάδα στο πρωτάθλημα. Γιατί κάνετε πολλές δοκιμές εκεί, χρησιμοποιείτε παίχτες, σχήματα. Ναι. Δεν επηρεάζει τόσο. Δοκιμάζεις ποδοσφαιριστές νεαρής ηλικίας που πρώτη φορά θα παίξουν στο αντρικό πρωτάθλημα, δοκιμάζεις διαφορετικά σχήματα, δοκιμάζεις ποδοσφαιριστές του οποίου θέλεις να τους δοκιμάσεις σε άλλες διαφορετικές θέσεις. Κάνεις μια μίξη υποτιθέμενων βασικών και υποτιθέμενων νεαρών και αναπληρωματικών πάλι εισαγωγικά ποδοσφαιριστών. Οπότε αυτά νομίζω ότι δεν παίζουν ρόλο. Είναι τα φιλικά είναι για τους προπονητές. Εκτός φυσικά το τελευταίο φιλικό που θα είναι πρόβα τζενεράλ για το πρωτάθλημα. Οριοθέτησες το στόχο για εξάδα. Που ξέρουμε όλοι ότι είναι ένας στόχος που θα προσπαθήσει η Πετρούσα να τον πετύχει. Βλέποντας και τις άλλες ομάδες που έχουν δυναμώσει και έχοντας και εικόνα για κάποιες από αυτές από τα φιλικά παιχνίδια, θεωρείς ότι φέτος πάμε σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα? Δηλαδή, δεν μπορούμε ξεκάθαρα να δώσουμε τον τίτλο του φαβορή σε κάποια ομάδα όπως κάναμε τα προηγούμενα χρόνια? Βέβαια, και πέρσι είχαμε ένα πρόβλημα τριών ουσιαστικά, οι οποίοι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο διεκδικούσαν τον τίτλο. Μπορεί να ζήσουμε κάτι παρόμοιο φέτος? Η αίσθησή σου, η εμπειρία σου, τι λέει? Ναι, επειδή έχω κάνει έκπληση φιλικά όλα με ομάδες Α κατηγορίας και πιστεύω ότι όσο πιο δύσκολα φιλικά παίζεις, τόσο πιο καλός γίνεσαι και εσύ, τόσο πιο πολύ βελτιώνεσαι όλα, είναι με ομάδες Α κατηγορίας. Έχω δει τις ομάδες Α κατηγορίας και φυσικά αξιολόγησα λίγο και θεωρώ ότι το πρωτάθλημα θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Εκτός του πρωταθλητή, την ομάδα του Βόλακα, θεωρώ ότι υπάρχουν άλλες 6-7 ομάδες που επίσης ώρες με μικρή απόκληση θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Φέτος θα είναι ένα πολύ 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 ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, χωρίς να θέλω να μειώσω κάποιους, θα υπάρχουν και μεγάλες εκπλήξεις από τις μικρομεσαίες ομάδες. Είδαμε μεταγραφές κινήσεις ποδοσφαιριστών, μετακινήσεις ποδοσφαιριστών αξίας σε διάφορες ομάδες, αλλά πάντα αυτό δεν έρχεται σε καλό. Δεν είναι πάντα σίγουρο ότι αυτό θα βγει σε καλό στην απόδοση της ομάδας για το πρωτάθλημα.
Η εμπειρία σου λέει ότι είναι εφικτό να μείνουν 6 ομάδες να διεκδικούν τον τίτλο μέχρι το τέλος, ή πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο ότι κάποιοι, να το πω, θα πηδήξουν από το καράβι, να πω ότι θα μείνουν πίσω, γιατί φαίνεται λίγο, μοιάζει λίγο παράξενο. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, να υπάρχει μια εξάδα που θα έχουν μια απόσταση 2-3 βαθμών η μία από την άλλη? Εγώ θα το ευχηθώ. Ναι, σίγουρα για μας είναι ότι καλύτερο τους απ' έξω που θέλουμε. Εγώ, αν και πέρσι τρεις αγωνιστικές πριν τη λήξη πραγματικότητα υπήρχαν τρεις ομάδες που διεκδικούσαν το πρωτάθλημα, εγώ θα το ευχηθώ να γίνει και αυτό, να γίνουν 5-6, ακόμα και 7 ομάδες να διεκδικούν, να είναι σε μια διαφορά βαθμών. Είναι εφικτό όμως αυτό, ρώτησα. Ναι, νομίζω ότι φέτος ίσως γίνει. Και χωρίς να θέλω να καταδικάσω κάποιες ομάδες, βλέπω ότι φέτος ίσως οι δύο ομάδες είναι λίγο αρκετά πίσω από τις υπόλοιπες για τον υποβιβασμό. Αναφέρεσαι στον Καλαμόνα και στον Βοτολίβος, τους δύο που αργήσανε να κάνουν το ρόστερ τους? Ναι, θεωρώ ότι θα είναι πιο αδύναμες ομάδες. Έχουν το μειονέκτημα ότι αργήσαν πολύ σε σχέση με τους άλλους, λες, να ξεκινήσουν και προετοιμασία και ρόστερ, αλλά... Και σίγουρα μειονεκτούν στον προγραμματισμό. Είναι πολύ δύσκολο να πάρουν κάποιες ποδοσφαιριστές, γιατί οι ποδοσφαιριστές έχουν μετακινηθεί στις διάφορες ομάδες και είναι και πολύ δύσκολο να βρουν ποδοσφαιριστές. Φυσικά ο Καλαμόνας, από ό,τι άκουσα, θα μετακινηθούν ποδοσφαιριστές από την ΚΑΠΑ 15 και από την ΚΑΠΑ 17 της Δόξας. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί θεωρώ ότι αυτά τα παιδάκια θα πάρουν χρόνο συμμετοχή σε αντρικό πρωτάθλημα και θα ανδρωθούν και θα γίνουν αρκετά καλύτεροι του χρόνου. Για τη Δόξα Πετρούσας είναι μια μεγάλη δύναμη ο κόσμος, Στράτος, το να δημιουργήσει έτσι τη δυνατή έδρα? Γιατί σίγουρα για να κάνεις μια καλή πορεία πρέπει να έχεις και δυνατή έδρα. Και ο κόσμος Πετρούσας και πέρσι απέδειξε στα δύσκολα ότι έδωσε το παρόν. Έχει κόσμο η Πετρούσα που την ακολουθεί και εντός και εκτός έδρας? Ο κόσμος της Πετρούσας πάντα ακολουθεί, γιατί το έχω ζήσει και στην αντιπαλότητα που είχαμε τότε με την Προφετσάνη. Πάντα ακολουθεί. Είτε η ομάδα πάει για πρωτάθλημα, είτε η ομάδα κινδυνεύει όπως κινδύνεψε κάποιες φορές για υποβιβασμό. Ο κόσμος είναι πολύ κοντά. Ακόμα και στις προπονήσεις βλέπω κόσμο που είναι αρκετά κοντά. Έρχονται 10-15 άτομα, παρακολουθούν την προπόνηση. Και το πιο σημαντικό είναι ότι θέλουν, βλέπω και τα ακούσματά μου είναι ότι θέλουν να ενταχθούν ποδοσφαιριστές από το χωριό στην ομάδα. Σίγουρα είναι μια μεταβατική περίοδο για την Πετρούσα, αλλά η φανέλα είναι βαριά, το όνομα είναι βαρύ και θα πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε και να τερματίσουμε όσο γίνεται ψηλότερα. Το άλλο που θέλω να πω ότι, λίγο να το γυρίσουμε και λίγο στο χιουμοριστικό, έσπασα μια παράδοση αρκετά μεγάλη. Είμαι από την Προσοτσάνη και υπάρχει μια αντιπαλότητα, πάλι εισαγωγικά, η οποία βλέπω ότι σιγά σιγά σβήνει, και θεωρώ ότι ίσως και εγώ που πήγα στην ομάδα της Πετρούσας φέτος προπονητής, ίσως αυτό συμβάλλει να σταματήσουν αυτές οι αντιπαλότητες μεταξύ των δύο ομάδων που υπήρχαν τα τελευταία 15-20 χρόνια. Και ίσως αυτό είναι και ένα δείγμα το οποίο με παραξένεψε, να σου πω την αλήθεια, να το είδα, και δεν ξέρω κατά πόσο συνέβαλε σχέση με την παρουσία σου στην Πετρούσα. Φιλικό Προσοτσάνη της Πετρούσας, φιλικό παιχνίδι. Νομίζω είχε πολλά χρόνια να γίνει φιλικό μεταξύ. Όταν κλείσαμε το φιλικό. Όταν κλείστηκε το φιλικό και αναρτήθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και από την Προσοτσάνη και από την Πετρούσα, μου είπαν coach φιλικό μεταξύ μας, ξέρω εγώ. Κάποιοι που τα ψάχνουν λίγο μου είχαν πει ότι 12 χρόνια έγινε φιλικό. 12 χρόνια, μάλιστα. Φιλικό Προσοτσάνης Πετρούσας. Την έσπασε και αυτή την παράδοση. Φιλικό Προσοτσάνης Πετρούσας. Πέρα από αυτό όμως, εγώ ποτέ δεν ήρθα σε αντιπαλότητα με κανένα χωριό, και θα σου πω και κάτι, εγώ ο καλύτερός μου φίλος είναι Πετρουσιώτης. Ναι, αυτό είναι άλλο το ποδοσφαιρικό κομμάτι τώρα και άλλο το... Και έχω πολλούς φίλους στην Πετρούσα. Ίσως συνέβαλε και αυτό, αλλά πάντα είμαι χαμηλών τόνων. Και πάντα σέβομαι τις αντιπάλες ομάδες και αυτός τις αντιπάλες ομάδες, και πάντα αυτό ζητά και τους ποδοσφαιριστές, ότι ο σεβασμός δεν απαιτείται και ο σεβασμός κερδίζεται. Έτσι ακριβώς. Και το ποδοσφαιρικό κομμάτι είναι κάτι διαφορετικό από το κοινωνικό. Δεν έχουμε δει πολλούς παίκτες που είναι γαμπροί, μύθες από τη μία μεριά στην άλλη, και υπάρχει το ποδοσφαιρικό πάλι το. Η αλήθεια είναι ότι τελευταία χρόνια, τελευταία 10 χρόνια έχουν μπλεχτεί τα πράγματα μεταξύ. Έτσι. Πετρούς Προτσάνη, μύθες, γαμπροί, ο γαμπρός μου είναι Πετρουσιώτης. Έτσι ακριβώς. Οπότε να ρωτήσω πώς θα νιώσει ο Στράτος Κονταξή όταν δει απέναντί του τον Δημήτρη τον Κονταξή, ο οποίος είναι πλέον στην ομάδα της Προσοτσάνης, εντάχθηκε εκεί και θα βοηθήσει εκεί την ομάδα τώρα. Θα είναι και λίγο περίεργο. Δεν νομίζω να ξανάτυχε να παίξατε αντίπαλοι. Είχε σε φιλικό μόνο. Σε φιλικό, σε επίσημο παιχνίδι όχι. Σε επίσημο παιχνίδι όχι. Μακάρι να ξεπεράσει το πρόβλημα που έχει με το
πόδι να ενταχθεί. Επιστεύω να το εξουδετερώσει εκείνο το παιχνίδι. Το ξέρει καλά, δεν νομίζω να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Δύσκολο, είναι πολύ γρήγορο. Και σιγά σιγά να ενταχθεί και να παίξει. Από εκεί πέρα βλέπουμε, είχαμε παίξει σε ένα φιλικό, νομίζω, Νευροκόπη Πανδραμαϊκό. Σε φιλικό. Ωραία. Να σε ρωτήσω λίγο για το κομμάτι της διαιτησίας. Γενικά είσαι ένας προπονητής που και στις συνεντεύξεις σου πάντα είσαι πολύ ήρεμος. Σπάνια αναφέρεσαι σε κομμάτι διαιτησίας. Αντίθετα με συναδέλφους οι οποίοι πολλές φορές μπορεί και να το μετανιώνουν πάνω στην δύναμη, πάνω στους ανεβασμένους σφιγμούς μετά από ένα παιχνίδι. Κάνουν δηλώσεις για διαιτησία. Εσύ, όσο εκνευρισμένος και να είσαι, δεν σε θυμάμαι ποτέ ιδιαίτερα να έχεις αναφερθεί στο κομμάτι της διαιτησίας. Ναι, καλή ερώτηση. Μου το έφυγαν πολύ. Ναι, και το λέω γιατί μου έχει τύχει πάρα πολλούς συναδέλφους με σένα, δεν έτυχε ποτέ να το πω και δημόσιο, οι οποίοι ενώ λένε κάτι, μετά μπορεί την άλλη μέρα το μετανιώνουν και να λένε Δημήτρη, πάνω στα νεύρα μου και αυτά να κάνω. Ούτε αυτό. Δηλαδή, ακόμη και εκεί το ελέγχεις. Ακόμη και εκεί δεν σου έτυχε ποτέ να παρεκτραπείς και να πεις μία κουβέντα παραπάνω. Ναι, κοίταξε Δημήτρη. Το ποδόσφαιρο, ο ένας αγώνας είναι. Οι συντελεστές ενός αγώνα ποδοσφαίρου είναι οι ποδοσφαιριστές και οι διαιτητές. Σίγουρα τα περισσότερα λάθη τα κάνουν οι ποδοσφαιριστές. Σε αυτό το παιχνίδι 11 εναντίον 11 και 3 διαιτητές, σίγουρα κάνουν λάθη και οι διαιτητές. Εγώ το έχω περάσει στον εαυτό μου, ακόμα και το μεγαλύτερο λάθος να γίνει, μπορεί εκείνη τη στιγμή να μου έρθει μία έκρηξη, αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν θα πάω να διαμαρτυρηθώ, είτε στο παιχνίδι, είτε μετά τη λήξη του παιχνιδιού, ποτέ μα ποτέ. Θεωρώ ότι το λάθος είναι ανθρώπινο, δεν υπάρχει σκοπιμότητα, είναι σίγουρο γι' αυτό. Και το πιο σημαντικό που λέω στους ποδοσφαιριστές μου, σε οποιαδήποτε ομάδα και αν ήμουν, είναι ότι δεν το κάνουν εσκεμμένα, γίνεται ένα λάθος, ξεχάστε το, μην διαμαρτύρεστε, μην χαλάτε την ισορροπία, μην χαλάτε την ψυχολογία σας. Ποτέ δεν έχω κάνει δηλώσεις κατά διαιτητών και ούτε πρόκειται να το κάνω. Ίσως αυτό μερικές φορές σε κάποιες ομάδες κατηγορήθηκα, αλλά μετέπειτα δικαιώθηκα. Ο διαιτητής είναι και οι επόπτες είναι άνθρωποι. Όταν διαμαρτύρεται ένας ποδοσφαιριστής μου, όταν διαμαρτύρεται ο προπονητής, κάποια στιγμή θα αντιδράσει. Δεν μπορεί ο κονταξής να διαμαρτύρεται στο διαιτητή, να διαμαρτυρηθεί 4-5 φορές, 6 φορές και σε μια αμφισβητούμενη φάση να βγάλει ο διαιτητής από μέσα του έναν εκνευρισμό και να το δώσει αντίθετο. Ναι, κατάλαβα, ναι. Εγώ, αν ήμουν διαιτητής, κάποια στιγμή που θα εκνευριζόμουν, ίσως το έφτιανα. Και δεν σου κρύβω ότι ένας λόγος που όταν έγινε συζήτηση και συμφωνήσαμε με την διοίκηση της ομάδας. Βέβαια, συγγνώμη που σε διακόπτω, σε αυτό υπάρχει και η αντίθετη άποψη ότι όσο πιέζω ψυχολογικά ένα διαιτητή και το διαμαρτύρω, μήπως του δημιουργήσω την αίσθηση ότι δεν θα με αδικήσει γιατί θα σκεφτεί μετά τι έχει να ακούσει από μένα. Υπάρχει και το αντίθετο πλάνο σε αυτό που λες εσύ. Υπάρχει μια περίπτωση και ενδεχομένως να υπάρχει σε άπειρους διαιτητές οι οποίοι το ψυχολογικό κομμάτι παίζει ρόλο. Θεωρώ ότι ακόμα και αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού. Ναι, ναι, όντως. Και αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού. Ο άπειρος επόπτης, ο άπειρος διαιτητής, κάποια στιγμή θα γίνει έμπειρος, θα ανδρωθεί, μπορεί να είναι και γυναίκα έτσι. Ναι. Αλλά κάποια στιγμή θα τα διορθώσει αυτά. Ήθελα να πω ότι ακόμα όταν συμφωνήσαμε με την ομάδα της Πετρούσης, κάποιος από τη διοίκηση, δεν θα πω ποιος, μου είπε ότι ένα μέρος του κομματιού για να σε επιλέξουμε στη λίστα των 3-4 προπονητών που είχαμε ότι είναι ότι στις δηλώσεις σου είσαι. Ποτέ δεν κατηγόρησες διαιτητές, ποτέ δεν κατηγόρησες αντίπαλο, ποτέ δεν κατηγόρησες συνάδελφο. Ήταν ένα σημαντικό κομμάτι, λέει, που σε επιλέξαν. Ποτέ δεν το κάνω και προσπαθώ να περάσω και στους ποδοσφαιριστές μου το ίδιο πράγμα. Ωραία. Πάμε λίγο στο περσινό κομμάτι. Στην περσινή σου παρουσία ξεκίνησες στην ομάδα του Δοξάτου με καλές εμφανίσεις στο Δοξάτου, αλλά χωρίς καλά αποτελέσματα από ένα σημείο και μετά. Είχατε και κάποια εσωτερικά θέματα ένα διάστημα εκεί. Αποχώρησες, πήγες μετά στην ομάδα της Αλεσάνδρας. Ας μιλήσουμε πρώτα για την ομάδα του Δοξάτου και θέλω να μου πεις πόσο σημαντικό είναι για σένα όταν φεύγεις από μια ομάδα να υπάρχει καλή εκτίμηση των παραγόντων. Γιατί θα το πω και δημόσια, δεν έχω πρόβλημα, και τον Δημήτρη τον Μπέτσικο προχθές τον είδα στην κλήρωση του πρωταθλήματος που έγινε και μου είπε. Επειδή κάναμε κουβέντα για τις εκπομπές και είπα ότι θα έχουμε συνέντευξη με τον Στράτο των Κονταξίων, ήταν μία από τις καλύτερες επιλογές που έχουμε κάνει και ίσως ήταν λάθος, γιατί αν έμενε μπορεί να σώζαμε και τη χρονιά. Μου το είπε δηλαδή δημόσια. Ναι. Ο Χρόνης, ο Παυλιάκης στην Αλιστράτη έχει να λέει τα καλύτερα, γιατί πήγε σε μία στιγμή που η ομάδα δεν είχε βαθμούς και έφτασε στο σημείο. Είχε τρεις βαθμούς και έφτασε στο σημείο με ένα πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος να μετράμε ότι αν κάνει διπλό μες στον Ευρωκόπη μπορεί να προλάβει ακόμη και να σωθεί. Και εκεί με καλή εκτίμηση. Πόσο σημαντικό ρόλο πιστεύεις παίζει αυτό, γιατί ποτέ μία πόρτα ενός προπονητή δεν κλείνει σε μία ομάδα. Αύριο μεθαύριο μπορεί να βρεθεί είτε στο Δοξάρι είτε στην Αλεστράρι πάλι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι, είναι σημαντικό, πολύ μεγάλο κομμάτι για μένα. Δεν θέλω να, όταν φεύγω από μια ομάδα, να μένουν πικρίες είτε από μένα είτε από τη διοίκηση. Με το Δοξάντο είχατε όμως κάποια εσωτερικά θέματα εκεί προς το τέλος, θυμάμαι. Με ποδοσφαιριστή. Με ποδοσφαιριστές, ναι, όχι με διοίκηση. Με ποδοσφαιριστή. Α, με ποδοσφαιριστή, με συγκεκριμένα δηλαδή. Με ποδοσφαιριστή. Δεν σου κρύβω... χάλασε το κλίμα στράτο. Ναι. Να μην ξεχάσω τη σκέψη μου. Λοιπόν, ναι, ναι. Είχα πρόβλημα με έναν ποδοσφαιριστή. Στο Δοξάτου κάθισα 11 αγωνιστικές, αυτό έγινε τη 10η αγωνιστική. Σχεδόν ολοκλήρωσε ένα γύρο δηλαδή, περίπου. Ναι, ναι. 10 αγωνιστικές, 11. Ναι. Δεν είχα πρόβλημα ούτε με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, ούτε με τη διοίκηση. Και θέλω να πω κάτι. Εγώ αποχωρώ, δηλώνω να παρέτηση και θέλω να φύγω από μια ομάδα όταν πιστέψω ότι δεν μπορώ να προσφέρω κάτι παραπάνω από αυτό που πρόσφερα μέχρι τότε. Δεν σου κρύβω ότι η ομάδα του Δοξάτου στην 11η αγωνιστική που έφυγα από το Δοξάτο έπαιζε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Τι να θυμηθώ, να θυμηθώ την ισοπαλία με τον Καλαμπάκη, την ισοπαλία με τον Άγιο, την ισοπαλία με το Ξηροπόταμο. Πολύ καλές εμφανίσεις. Πολύ καλές εμφανίσεις, με πολλές ευκαιρίες, με δοκάρια, ατυχή αποτελέσματα που δικαιούμασταν την νίκη. Και φτάσαμε σε ένα σημείο που λέμε ότι παίζει καλό ποδόσφαιρο, η ομάδα δεν παίρνει αποτελέσματα. Και έτσι εγώ δήλωσα, φυσικά μετά το συμβάν με τον ποδοσφαιριστή, ότι παιδιά δεν γίνεται. Θα πρέπει να υπάρχει και πειθαρχία στην ομάδα. Δεν μπορεί κάποιος ποδοσφαιριστής να προσπαθεί να το πω λίγο κόσμια, να κάνει κουμάντο σε κάποια πράγματα. Και έτσι ήρθε η αποχώρηση μου από το Δοξάτου. Φυσικά έκανα πολλούς φίλους στο Δοξάτου και σέβομαι τους ανθρώπους που, γιατί είναι μια καταπληκτική διοίκηση. Καταπληκτική διοίκηση. Ναι, και ο Δημήτρης Χαμηλών, τον ο πρόεδρος. Και κάναν καταπληκτική δουλειά. Σίγουρα μετά, εγώ ήθελα και πίστευα η ομάδα του Δοξάτου αν μπορέσει να σωθεί, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε. Εντάξει, τα παιδιά και οι 5 της διοίκησης που γνώρισα ήταν καταπληκτικά. Έφυγα μετά, πήγα στην Αλιστράτη. Πάμε στο κομμάτι Αλιστράτη τώρα και εκεί πας σε μια ομάδα που είναι ουραγός, εκεί με την Καλυβρίση, τελευταία θέση, με πρώτο στόχο να αποφύγετε την τελευταία θέση. Και ξαφνικά προκύπτουν κάτι νίκες μέσα στην Πετρούζα που θα το θυμούνται ακόμη το 0-1 που τους έκανες εκεί, που τους έκοψε στα φτερά. Και έφτασε στο σημείο πριν τον Ευρωκόπη να λέμε ότι με άλλα συν 6 πάει να σωθεί κιόλας. Στην Αλιστράτη δεν θα πήγαινα. Αλλά φυσικά μια εβδομάδα κάθισα, όχι, τρεις εβδομάδες κάθισα. Ήρθε ο πρόεδρος, με πήρε τηλέφωνο, ήρθε ο πρόεδρος, κάναμε μια συνάντηση. Και δεν σου κρύβω ότι πήγα μόνο και μόνο γιατί είχε γίνει τρίτη φορά κάποια πρόταση από την Αλιστράτη να συνεργαστούμε. Και πήγα μόνο για αυτό το πράγμα. Όταν πήγα στην Αλιστράτη, το ξέρεις πολύ καλά, είχε τρεις βαθμούς. Είχα πάει τελευταία αγωνιστική πρώτου γύρου. Στην ουσία δεν είμαι προπονητής στην τελευταία αγωνιστική και ανέλαβα την πρώτη αγωνιστική δευτέρου γύρου. Μια ομάδα με πολύ μικρό ρόστερ, 15-14 ποδοσφαιριστές όλοι και όλοι, αλλά είδα ότι ακόμη και η ομάδα με το μικρό ρόστερ είχαν δυνατότητες και υστερούσαν στο ψυχολογικό κομμάτι, πάρα πολύ στο ψυχολογικό κομμάτι, δεν πιστεύαν στις δυνατότητες τους. Δεν άλλαξα πολλά πράγματα. Εγώ δύο πράγματα. Το ένα η ψυχολογία, τα αποδυτήρια, και ένα ακόμη δύο πραγματάκια άλλαξα. Και φτάσαμε σε σημείο. Παίζουμε την πρώτη αγωνιστική μου στον πάγκο να παίζουμε μέσα στο Δοξάτο, στην πρώην ομάδα μου, πώς έτυχε το πρόγραμμα. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Προηγηθήκαμε 2-1 και σε 5 λεπτά χάσαμε 3-2 το μάτς. Αν παίρναμε εκείνο το μάτς και μέσα στον Ευρωκόπη, θεωρώ ότι παίζονταν 50-50 η σωτηρία μας. Είχαμε 3 βαθμούς και 4 γκολ στο πρώτο γύρο. 3 βαθμούς και 4 γκολ στο ενεργητικό. Και φτάσαμε να τερματίσουμε με 18 και φτάσαμε και 18-19 γκολ. Η αλήθεια είναι ότι δεν το μετάνιωσα. Το χάρηκα. Άφησα το στίγμα μου εκεί. Πέρασα κάποια πράγματα και με τον Χρόνη, τον πρόεδρο που συζήτησα, ότι με ευχαρίστησε και ότι κάποια πράγματα που πέρασα εγώ θα τα κρατήσει και αυτός και τα αποδυτήρια και οι ποδοσφαιριστές, και θέλω να τον ευχαριστήσω και αυτόν, καθώς επίσης και την ομάδα του Δοξάτου πέρσι, γιατί και στις δύο ομάδες ήμουν καλά
ποδοσφαιρικά και πέρασε καλά και έκανε καινούριους φίλους. Αν δεν υπήρχε η πρόταση από την Πετρούσα, υπήρχε περίπτωση να συνεχίσει την Αλιστράτη? Το ρωτώ γιατί βλέπω ότι η Αλιστράτη ενισχύθηκε πάρα πολύ με τα γραφικά το καλοκαίρι. Δηλαδή, δείχνει η ομάδα ότι η διοίκηση όχι μόνο δεν τα παράτησε, αλλά πάει με αξιώσεις να επαναφέρει την ομάδα στην Α κατηγορία. Ναι, δεν θα πω ονόματα. Είχα 4 προτάσεις. Η μία ήταν της Πετρούσης. Η Αλιστράτη ήταν σίγουρα υπήρχε πρόταση, δεν μπορεί να υπήρχε. Υπήρχαν ακόμα 2 προτάσεις από 2 ακόμα ομάδες. Και η άλλη ήταν η Αλιστράτη. Δεν σου κρύβω ότι ο Χρόνης και οι ποδοσφαιριστές, σε σημείο που όταν συμφώνησα, κάποιοι συναχωρέθηκαν πολύ και άρχισαν να παίρνουν τηλέφωνο. Ναι, η Αλιστράτη ήταν. Ήθελα να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με μεγάλη πίεση. Ωραία, ίσως αν επανέλθει η Α κατηγορία, ποτέ δεν ξέρεις, προπονητές είστε, αλλάζετε κι εσείς ομάδες, λογικό είναι κάποια στιγμή να γίνει. Στράτο, πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, καταρχήν θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα, μια ωραία ανάλυση για όλα τα τοπικά αθλητικά δρόμενα, τα ποδοσφαιρικά μας δρόμενα. Επειδή ο Δημήτρης ο Μπουτζέκης μας ετοιμάζει κάποια ωραία βίντεο με περσινά παιχνίδια του περσινού πρωταθλήματος, ήσουν και στο Δοξάτο, ήσουν και στην Αλιστράτη. Θέλω να σε βάλω λίγο να σκεφτείς, αν έχεις δει και προηγούμενες εκπομπές, βλέπεις ότι ρωτάω τους προπονητές κάποιο παιχνίδι που σημάδεψε θετικά την μνήμη σου και θα ήθελες να δεις τα στιγμιότυπα έτσι από την χρονιά. Και από τις δύο ομάδες. Όχι, ένα παιχνίδι. Θα διαλέξεις, άμα δεν διαλέξουμε, δεν την κάνουμε την εκπομπή 2 ώρες, δεν γίνεται. Θα διαλέξεις ένα παιχνίδι. Όποιο έτσι που σου έμεινε στη μνήμη να έχει συνδυαστεί και με θετικό αποτέλεσμα. Είναι νικηφόρο ή ισοπαλία ή ό,τι άλλο νομίζεις εσύ. Ναι, θα κρατήσω το μεταξύ μας παιχνίδι, την πρώτη αγωνιστική Αλιστράτη Δοξάτου. Αλιστράτη, 2-2 νομίζω. 2-3. Α, 2-3, πρώτη αγωνιστική. Προηγηθήκαμε, σε ένα δεκάλεπτο μέσα το γύρισε το παιχνίδι η Αλιστράτη και στις καθυστερήσεις νομίζω στο 93-94 κέρδισε πέναλτι το Δοξάτου. Ωραία επιλογή έκανες γιατί σου και στους δύο, οπότε ναι, μας διάλεξε το κατάλληλο και παιχνίδι. Και συγκεκριμένα, ενώ υπήρχαν πάρα πολλοί έμπειροι ποδοσφαιριστές μέσα στο Δοξάτο, ο Καρατζόγλου, ο Καραγιαννίδης, ο Ζάχαρης, ο Βασιλακάκης, έστειλε να το χτυπήσει το πέναλτι του 16χρονος ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης. Ο οποίος έκανε και φοβερό πρωτάθλημα όλη τη χρονιά μετά. Φοβερό πρωτάθλημα, πολύ καλός. Είναι αδυναμία μου. Και κερδίσαμε το μάτς. Κερδίσαμε το Δοξάτο. Τώρα να φύγει και μετά είσαι στην Αλιστράτη. Κέρδισε το Δοξάτο. Ναι, ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι. Τώρα βάζω και τις δύο ομάδες που με τις πρώην αυτό το παιχνίδι. Ωραία. Στράτος, ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή κουβέντα που είχαμε. Να είσαι καλά, υγεία να έχουμε και καλό να... Καλό κουράγιο στο πρωτάθλημα. Να έχετε και εσείς, γιατί καλύπτετε και τρέχετε κάθε Σαββατοκύριακο στα γήπεδα. Και εύχομαι, εσείς μακριά από τραυματισμούς. Εύχομαι να μην υπάρχουν τραυματισμοί και να γίνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Αυτό που προβλέπαμε να... Ακόμη και 5 και 6 ομάδες να πρωταγωνιστήσουν μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Ωραία, πάμε λοιπόν να δούμε και το Αλιστράτη Δοξάτου 2-3 μετά διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της αγωνιστικής, την Αλιστράτη, Μακεδονικός Αλιστράτης εναντίον Φίλιππη Δοξάτου, 2-3 το τελικό αποτέλεσμα, συναρπαστική εξέλιξη. Διευθυντής της αναμέτρησης το βλέπουμε τον Νίκο Παρασκευούδη με πρώτο βοηθό τον Χαράλαμπο Θαμνίδη και δεύτερο βοηθό τον Στέργιο Ανδρέογλου. Πάμε να δούμε δεκάδες για τις δύο ομάδες. Βλέπουμε εδώ το διαιτητικό τρίο. Για τους γηπεδούχους του Κώστα Καραμπατζάκη, 1 Ματζιόρης, 2 Πολυζώνης, 3 Ντόβας, 4 Δημητριάδης, 5 Χατζιμπουργάνης, 6 Τσιχλακίδης, 7 Παναγιώτου Φόρη, 8 Γιάνσιος Χρήστιος, 9 Κορδοκούσης, 10 Παναγιώτου Τάσος και 11 Μανώλης Κοκοτσάκης. Στον πάγκο Παναγιώτου Χρήστος, Μουχτάρης, ο Λέση, ο Μουλαδάκης, ο Αντωνιάδης, ο Θεόφιλος, ο Ζορμπίδης, ο Θεοφανίδης, ο Γιάνσιος, ο Πασχάλης και ο Γιάνσιος, ο Γιώργος. Πάμε να δούμε και για το Δοξάτο, ο Στράτος Κονταξής, ποια εντεκάδα παρέταξε. 1 Κώστα Καραγιαννίδη, 2 Κοντζαμάνι, 3 Καράντα, 4 Καραγιαννίδη Γιώργο, 5 Μόσχο, 6 Δημητριάδη, 7 Θωμαίδη, 8 Μάριο Ζάχαρη, 9 Κεσίδη, 10 Κυριαζάκη, 11 Παντίκογλου και 10 Κυριαζάκη και 11 Παντίκογλου. Στον πάγκο Βασιλακάκης, Κυριαζάκης, Αποστολίδης, Τοίλης, Παυλάκης και Καράνταης. Πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Το Δοξάτο πήγε καλύτερα. Εδώ είχε και την πρώτη ευκαιρία στο μάτς στο 5ο λεπτό. Δεύτερη φάση και πάλι για το Δοξάτο. Μία μπροστινή πάσα. Το σούτ από κοντά σωτήρια ο Ματζιόρης αδιώξει σε κόρνερ. Στην ευκαιρία με τον Παντίκογλου για το Δοξάτο στο 10. Το κόρνερ εκτελείται. Η μπάλα περνάει στο δεύτερο δοκάρι. Παντίκογλου και πάλι πρωταγωνιστής του μάτς θα κάνει το σούτ. Η μπάλα θα περάσει out.
Προσπαθεί η Αλιστράτη να βρει τα πατήματά της, η νεοφώτιστη αλλά πολύ ενισχυμένη μεταγραφικά Αλιστράτη σε μια μπροστινή παλιά που έγινε προς τον Παναγιώτου. Μπλόκαρο τερματοφύλακας, Τάσος Παναγιώτου σε ένα φάουλ έξω από την περιοχή. Καλή εκτέλεση, αλλά ο Καραγιαννίδης περιμένει στη γωνία του μπλοκάρι. Ένα από τους καλύτερους τερματοφύλακες της κατηγορίας, ο Κώστας ο Καραγιαννίδης. Μια σέντρα, η μπάλα μέσα στην περιοχή, ο Παναγιώτου θα κάνει μια κεφαλιά εκεί, θα μπλοκάρει εύκολα ο τερματοφύλακας. Εδώ και πάλι επανάληψη σε αυτή την κεφαλιά. Υπήρχαν κάποιες διαμαρτυρίες για χέρι από την Αλιστράτη στην κεφαλιά του Παναγιώτου. Ο ρέφερε της αναμέτρησης έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Χρήστος Παναγιώτου, ο παίκτης που έκανε την κεφαλιά. Επίθεση για την ομάδα της Αλιστράτης με το Δημητριάδη που έπαιξε αριστερός μπακ. Έκανε την πάσα, ένα σουτ από τον Τάσο τον Παναγιώτου. Θα μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια ο Καραγιαννίδης. Τρεις οι Παναγιώτου πλέον στην ομάδα. Ο Φόρης, ο Τάσος και ο Χρήστος για την ομάδα της Αλιστράτης. Κάθε την πάσα 0-1 στο 24. Παγώνει την Αλιστράτη η ομάδα του Δοξάτου που είχε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Ο Κυριαζάκης είναι ο παίκτης ο οποίος σκοράρει στο 24 για το 0-1 του Δοξάτου. Κυριαζάκης εδώ, πέρσι στο Καλαμπάκι. Πολύ ωραία η κάθε την πάσα από τον Καραγιαννίδη. Σήκωσε την μπάλα ο αρχηγός, ο Γιώργος Καραγιαννίδης, ο αμυντικός. Μπήκε στην περιοχή ο Κυριαζάκης, ωραίο πλασέ, δεν μπορεί και ο Ματζιώρης να κάνει κάτι, μπάλα στα δίχτυα. 0-1 στο 24 με σκόρερ τον Κυριαζάκη. Άλλη μια φορά η κάθετη, η έξυπνη πάσα, το σκάψιμο της μπάλας ουσιαστικά του Καραγιαννίδη και ο Κυριαζάκης από κοντά σκοράρει για το 0-1 του Δοξάτου στο 24. Εδώ ο Κυριαζάκης πανηγυρίζει. Και πριν προλάβει να συνέλθει η Αλιστράτη, 3 λεπτά μετά, 27, Παντίκογλου, πολύ ωραία ενέργεια, η πάσα και ο Κεσίδης από κοντά σκοράρει για το 0-2. Εδώ ο Κεσίδης πήρε ωραία πάσα από τον Παντίκογλου που έκανε την ενέργεια από αριστερά, σκοράρει, πανηγυρίζει με τον προπονητή του, τον Στράτο τον Κονταξή και τους υπόλοιπους στον πάγκο. 0-2 στο 27, μέσα σε 3 λεπτά το Δοξάτο πετυχαίνει 2 τέρματα. Με τον Κυριαζάκη στο 24 και με τον Κεσίδη 3 λεπτά μετά στο 27. Εδώ και πάλι επανάληψη, το πλασέ μέσα από την περιοχή, μπάλα στα δίχτυα, 0-2. Και εδώ ο σκόρερ του Δοξάτου. Ένα ακόμη φάουλ για το Δοξάτου, έξω από την περιοχή Συρτό δεν ανησυχεί ο Ματσιώρης, η μπάλα θα περάσει εκτός. Έλειπε και ο Καρακούσης από την Αλιστράτη. Κοκοτσάκης, ωραία η εκτέλεση του φάουλ, η μπάλα πέρασε, έκανε κίνηση εκεί προς την μπάλα ο Ντόβας με τον Χατζιμπουργάνη, η μπάλα πέρασε out. Επίθεση με τους φιλοξενούμενους, ένα μακρινό σουτ, η μπάλα εκτός εστίας του Ματζιώρη. Νέα επίθεση στην κόντρα για το Δοξάτο που είπαμε ότι στο πρώτο ημίχρονο είχε πολύ καλή απόδοση. Ένα μακρινό σουτ θα μπλοκάρει εύκολα Ματζιώρης. Ένα φάουλ και εδώ είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα, κόκκινη για τον Πολυζώνη για την ομάδα της Αλιστράτης. Καταρχήν εδώ και μια κίτρινη για διαμαρτυρία στον Τσιχλακίδη. Πολλά νεύρα στο μάτς. Και εδώ ο Πολυζώνης, πολλά νεύρα, ο δεξιός μπακ. Το βλέπετε εδώ τον Πολυζώνη. Αποβλήθηκε για διαμαρτυρία με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Χειρότερη Ιωνή δεν γινόταν για την Αλιστράτη. 2 γκολ στο 24 και στο 27, 0-2 και με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Πολυζώνη. Αλλά η μπάλα είναι περίεργη, για να μην πω τι άλλο είχε πει ο Ίβιτσα Όσιμ για τους παλιότερους που θυμούνται, παλιός προπονητής του Παναθηναϊκού, για το τι είναι η μπάλα, που ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου επιφυλάσει ένα παιχνίδι. Πολλοί θα λέγαν μετά το 0-2 ότι τελείωσαν όλα με 10 παίκτες η Αλιστράτη και 0-2 το Δοξάτο, και όμως μπαίνει πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο η ποιοτική φέτος Αλιστράτη. Χρήστος Γιάνσιος, πολύ καλά πόδια, σουτ, δοκάρι και μέσα, 1-2 με το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Η Αλιστράτη μειώνει με το Χρήστο Γιάνσιο, πολύ καλό αριστερό πόδι από το Χρήστο το Γιάνσιο, και πάλι εδώ η επανάληψη, παίρνει την μπάσα, κάνει την προσποίηση. Κρατάει την μπάλα στο χώρο του κέντρου ο Χρήστος ο Γιάνσιος. Βλέπετε εδώ, πολλές φορές τον έχουμε δει και αριστερό μπακ να παίζει στο κέντρο στο σημερινό παιχνίδι. Το σουτ δοκάρι και μέσα, δεν μπορεί να αντιδράσει ο Καραγιαννίδης. 1-2 στο 46, μειώνει η Αλιστράτη και βγάζει ψυχή παρά το γεγονός ότι παίζει με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή του Πολυζώνη. Και πάλι εδώ η επανάληψη, έκανε την τρίπλα, πέρασε εκεί από τον Δημητριάδη. Έκανε το σουτ, η μπάλα στο δοκάρι στα δίχτυα. 1-2 μειώνει η Αλιστράτη. Το Δοξάτο επηρεάζεται από τον γκολ που δέχτηκε, όπως επηρεάστηκε και η Αλιστράτη από το 0-1, και η Αλιστράτη κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Προειδοποιεί με αυτό το σουτ του Παναγιώτου, εδώ Φόρης Παναγιώτου, τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Αλιστράτης. Η μπάλα περνάει out. Ένα κόρνερ τώρα καλό στημένο, πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για το Δοξάτο. Αυτή η κεφαλιά
Η μπάλα πέρασε από τον κεντρικό αμυντικό των Μόσχο. Ήταν η κεφαλιά, η μπάλα πέρασε εκτός εστίας. Out, ένα σουτ. Η μπάλα βρίσκει στα σώματα corner για την Αλιστράτη. Από την προσπάθεια που έκανε εκεί με το νούμερο 20 ο Γιώργος ο Γιάνσιος, που μπήκε αλλαγή στο μάτς, και εδώ είναι η ισοφάριση, το 2-2. Από τον Γιώργο το Γιάνσιο το πρώτο σουτ, η μπάλα δοκάρει και στην επαναφορά έρχεται από κοντά ο Ντόβας και ισοφαρίζει στο 59 σε 2-2 για την Αλιστράτη. Εδώ και πάλι επανάληψη, κόρνερ από τον Τάσο Παναγιώτου, το σουτ από τον Γιώργο Γιάνσιο, βρίσκει ο Καραγιαννίδης την μπάλα, βρίσκει για το δοκάρι και σε καινή εστία ο Ντόβας τη σπρώχνει στα δίχτυα για να ισοφαρίζει σε 2-2. Και πάλι εδώ Παναγιώτου, πρώτο δοκάρι, Γιώργος Γιάνσιος, πανέξυπνο πλασέ, Καραγιαννίδης εστικτοδός, οριζόντιο δοκάρι και ο Ντόβας στην επαναφορά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Μακεδονικού. Εδώ ένα λάθος γύρισμα προς τα πίσω, μια κάθετη πάσα, πολύ μεγάλη ευκαιρία, θα αποκρούσει ο Ματζιώρης, θα σώσει την εστία του. Πάνω κάτω μετά η μπάλα, όσο εύκολα μπορούσε να γίνει το 2-3, άλλο τόσο εύκολα μπορούσε να γίνει και το 3-2 σε αυτό το μάτς. Εδώ ένα μακρινό σουτ για την Αλιστράτη, η μπάλα περνάει out. Επίθεση για το Δοξάτο, κάθε τι πάσα βγαίνει ο Ματσιώρης, μπλοκάρει την μπάλα. Ένα φάουλ με τον Αποστολίδη τον Πάρη. Αποστολίδης, Πάρης και Βασιλακάκης, οι αλλαγές του κονταξί στο δεύτερο ημίχρονο, βοήθησαν το Δοξάτο να ισορροπήσει την κατάσταση. Ένα γυριστό σουτ, η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια του Ματσιώρη. Από τον Κυριαζάκη το γυριστό σουτ. Νέα προσπάθεια για το Δοξάτο, νέο γέμισμα, η μπάλα περνάει από όλους. Έρχεται στον Κυριαζάκη το γύρισμα. Αποστολίδης προς τα πίσω, Καράνταης θα κάνει το σουτ, η μπάλα θα βρει στα σώματα. Θα απομακρύνουν εκεί με τον Πασχάλη του Γιάντσιο η αμυντική του Μακεδονικού. Επίθεση με τον Καραγιαννίδη, πάει να βγει από την άμυνα. Δείτε εδώ τώρα η Αλιστράτη βγαίνει στην κόντρα. Τεράστια ευκαιρία, απόκρουση Παναγιώτου. Η μπάλα περνάει παράλληλα από την εστία. Σπουδαία επέμβαση του Καραγιαννίδη και στη συνέχεια ο Χρήστος Παναγιώτου χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει. Θα δείτε εδώ την επανάληψη. Εδώ βλέπετε πρώτο σου τα αποκρούει ο τερματοφύλακας, πάλι στον Παναγιώτου η μπάλα γυρίζει παράλληλα από την εστία. Μεγάλη ευκαιρία για την Αλιστράτη με τον Παναγιώτου να κάνει το 3-2. Δεν θα γίνει το 3-2. Εδώ Παναγιώτου που έχασε την ευκαιρία. Καράνταης θα γεμίσει προς την περιοχή. Πολύ ωραίο κατέβασμα του Πάρη Αποστολίδη. Κακό τελείωμα όμως. Εδώ Πάρης Αποστολίδης. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Επιμένει το Δοξάτο με μια προσπάθεια του Παντίκουβλου. Ο οποίος εδώ θα πέσει στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Θεόφιλου Αντωνιάδη. Που μπήκε αλλαγή κοντά στη φάση ο Παρασκευούδης. Στο 94 δίνει πέναλτι. Τις Αλιστράτες διαμαρτύρονται ότι έπρεπε να δοθεί φάουλ εκτός περιοχής. Βλέπετε, αυτό λέει εκεί ο Γιάτσιος. Ότι έγινε φάουλ εκτός περιοχής. Ο ρέφερι ανένδοτος ο Αντωνιάδης. Ο παίκτης που έκανε την παράβαση διαμαρτύρεται ότι τράβηξε εκτός περιοχής. Δείτε εδώ τον Παντίκογλου, παίρνει την μπάλα. Εδώ ξεκινάει το τράβηγμα. Συνεχίζει τη φάση ο Παντίκογλου, πάει να μπει στην περιοχή. Δεύτερο τράβηγμα, πέφτει στην περιοχή ο Παντίκογλου. Ο Νίκος Παρασκευούδης δείχνει την άσπρη βούλα παρά τις διαμαρτυρίες των παικτών της Αλιστράτης ότι έπρεπε να δοθεί φάουλ εκτός περιοχής. Εδώ πανηγυρίσουν οι παίκτες του Δοξάτου στο 94-95 το πέναλτι το κερδισμένο για τους φιλοξενούμενους σε ένα μάτς που είδατε ότι στο τελευταίο 15 λεπτό έγινε ροντέο πάνω κάτω η μπάλα. Όπως είπαμε, με πολλές ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Πιο χαρακτηριστική του Παναγιώτου για την Αλιστράτη, εκείνη η διπλή ευκαιρία για να κάνει το 3-2, αλλά και το Δοξάτο είχε τις δικές του κλασικές ευκαιρίες που σταμάτησε ο Ματζιώρης σε μία από αυτές που είδαμε. Αλλά εδώ βλέπετε ξανά την προσπάθεια του αμυντικού του Θεόφιλου Αντωνιάδη μόλις μπήκε στο μάτς στα τελευταία λεπτά. Ο Παντίκογλου στο έδαφος, πέναλτι από τον Νίκο Παρασκευούδη. Το βλέπετε εδώ κοντά στη φάση. Δημητριάδης εκτελεί ψύχρεμα, ωραίο πέναλτι. Ξεγελάει το Ματζιώρη 2-3. Βγάζει και τη φανέλα. Πανηγυρίζει το Δοξάτο. Αποδρά με ένα πολύ σημαντικό διπλό από μια δύσκολη έδρα στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Βλέπετε και τους πανηγυρισμούς. Και άλλη μια φορά το εύστοχο εκτελεσμένο πέναλτι από τον Δημητριάδη για το 2-3 σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Με 5 γκολ από 0-2, με 10 παίκτες η Αλιστράτη 2-2 και στο τέλος. Η νέα ανατροπή, το νέο γκολ για το Δοξάτο, εδώ και πάλι ο Δημητριάδης στην εκτέλεση πέναλτι για το 2-3 για την ομάδα του Δοξάτου. Και εδώ οι πανηγυρισμοί από τον νεαρό για τον κόλπο Περθικό. Κοτσάκης σε ένα φάουλ για την Αλιστράτη, έχει καλά στημένα προς το τέλος του αγώνα, τελευταία φάση του μάτς. Προσπαθεί η Αλιστράτη έστω να πάρει τον βαθμό. Κοτσάκης σηκώνει ωραία την μπάλα προς την περιοχή. Απομακρύνει ο Μόσχος σε κόρνερ. Βλέπετε, έχει βγει και ο Ματζιώρης στην περιοχή για να δημιουργήσει πρόβλημα στην αντίπαλη άμυνα. Εκτελείται το κόρνερ. Απομακρύνουν οι αμυντικοί του Δοξάτου. Κοτσάκης επιμένει νέα επαναφορά, νέα απομάκρυνση. Και τώρα η λήξη του αγώνα από τον Νίκο Παρασκευούδη. Πανηγυρίζουν του Δοξάτου. Πολύ μεγάλη νίκη. 2-3. Τελικό αποτέλεσμα. Αλιστράτη Δοξάτου.